Δρυμητατή επίθεση κατά του Προέδρου Αναστασιάδη εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Τον κατηγόρησε για αλλαγή στάση στο Κυπριακό με επιζήμιες επιπτώσεις στο εθνικό θέμα, με στόχο τη λαθροβίωση των συνομιλιών κατά την έκφρασή του. Η επιθυμία του να συσπυρώσει όλους τους δυνητικούς του ψηφοφόρους τον ώθησε να βάλει την καρέκλα πάνω από την Κύπρο. Εκείνος θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα: τι να την κάνω την καρέκλα αν η πατρίδα μου διχοτομηθεί. Η υποψηφιότητα που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ πρέπει να είναι υποψηφιότητα ποιοτικά διαφορετική. Να είναι επίσης υποψηφιότητα νίκης, γιατί ο τόπος χρειάζεται αλλαγή από την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού, ανέφερε στην ομιλία του. Ο Άντρος Κυπριανού επισημαίνει ότι το γεγονός ότι συζητείται έντονα το ζήτημα των προεδρικών εκλογών του 2018 και της υποψηφιότητας που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ φανερώνει ότι οι υποψηφιότητες που έχουν ήδη εξαγγελθεί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κόσμου της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς και ευρύτερα των ανένταχτων προοδευτικών πολιτών του τόπου. Ο νέος πρόεδρος της Κύπρου πρέπει να εσαρκώνει το στόχο δίκαιης και συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό που να απελευθερώνει και να επανενώνει το νησί και τον λαό μας, ανοίγοντας το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον για την πατρίδα μας. Να είναι άνθρωπος απαλλαγμένος από τα σύνδρομα του εθνικισμού, της συντήρησης και της ακροδεξιάς. Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι αν χαθεί και αυτή η ευκαιρία, τότε το μέλλον της Κύπρου είναι ζωφερό. Προτάσουμε το όραμα για πατρίδα ελεύθερη από άκρη ως άκρη, χωρίς στρατούς και σειρματοπλέγματα, χωρίς ξένους κηδεμόνες και μητέρες πατρίδες. Κύπρο ανεξάρτητη και ενωμένη. Από την κριτική του δεν ξέφυγε ούτε ο ενδιάμεσος χώρος. Ο Μεν Νικόλας Παπαδόπουλος ισχυρίζεται ότι θέλει διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο. Η ηγεσία της ΕΔΕΚ την απέρριψε στο πρόσφατο της συνέδριο. Η Ελένη Θεοχάρους είναι ακόμα έτοιμη και για την ένωση με την Ελλάδα, ενώ όλο ένα και συχνότερα αυτά τα κόμματα συμπίπτουν με το ΕΛΑΜ. Οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ έγιναν στο περιθώριο εκδήλωσης των εγγενείων του Σωματείου Ολυμπιάς Λιμπιών.